δεύτερη ανάγνωση. Μία εκπομπή διαλόγου και ανάλυσης πάνω σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Επιχειρεί να μεταφέρει την προσοχή πέραν από την δισεογραφική πτυχή της επικαιρότητας, αλλά και να αναδείξει σημαντικά θέματα κυπριακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Δευτέρα και Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Μιχάλη Κοντό. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εν μέσω σημαντικών και αναμενόμενων κρίσιμων εξελίξεων στην οικονομία, είμαστε σήμερα εδώ με τον καθηγητή πολιτικής οικονομίας Ανδρέα Θεοφάνους, πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και διευθυντή του Κέντρου Μελέτης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις εξελίξεις που περιμένουμε. Κύριε Θεοφάνους, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Το κίνητρο, δεν χρειάζεται κίνητρο να σας έχουμε εδώ, διότι θεωρούμε ότι είσαστε ένας από τους πιο σοβαρούς εμπειρογνώμονες σε θέματα οικονομίας, αλλά κυρίως σε θέματα πολιτικής οικονομίας που έχουμε στην Κύπρο. Και ηγείστε και ενός κέντρου μελετών το οποίο παράγει ένα έργο το οποίο τολμώ να το χαρακτηρίσω μοναδικό. Ηγείστε ενός πανεπιστημιακού τμήματος το οποίο δεν έχω κανένα ενδιασμό να το χαρακτηρίσω ως το καλύτερο στο είδος του στην Κύπρο και δεν με ενοχλεί να μπω σε συζήτηση για αυτό το θέμα με τον οποιονδήποτε, έχω ισχυρή άποψη. Έχετε διοργανώσει πρόσφατα μία ημερίδα η οποία στις 23 Νοεμβρίου, η οποία προσπάθησε να προσεγγίσει συγκριτικά τις περιπτώσεις Ελλάδος και Κύπρου, δηλαδή την κυπριακή κρίση και την ελληνική κρίση, για να δούμε, για να βγει κάτι μέσα από αυτή την προσέγγιση για το κατά πόσον οι δύο αυτές περιπτώσεις ομοιάζουν και κατά πόσον διαφέρουν. Πέστε μας δύο λόγια για αυτή την ημερίδα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σας λόγια για το έργο που επιτελεί το κέντρο. Αυτή η εκτίμηση μας δημιουργεί την υποχρέωση να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας και να τις αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο. Και ομιλώ εκ πείρας, δεν ομιλώ εκ του ασφαλούς, διότι γνωρίζω το έργο σας. Τώρα, σε σχέση με την ημερίδα και το θέμα ελλαδικής και κυπριακής οικονομίας, η προσπάθεια μας ήταν να γίνει μία σύγκριση των δύο καταστάσεων για να δούμε και να μάθουμε και από τις εμπειρίες της Ελλάδας τι να αποφύγουμε. Δυστυχώς, ενώ η κρίση στην Ελλάδα προηγήθηκε κατά πολύ της κυπριακής κρίσης, θεωρήσαμε τον εαυτό μας ότι δεν μας αγγίζαν αυτά τα πράγματα και συνεχίσαμε με μία πορεία η οποία μας έφερε στο μνημόνιο και τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε τα χειρότερα. Τώρα, από την σύγκριση, από την αξιολόγηση την οποία έγινε, μπορώ να πω το εξής, ότι η κρίση στην Ελλάδα είχε ενδογενή αιτία. Υπήρχε ένα κράτος αναποτελεσματικό, υπήρχε διαφθορά, διαπλοκή, πελατειακές σχέσεις, χαμηλή ανταγωνιστικότητα και ένα ανεπαρκέστατο, για να είμαι επικής, πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικό σύστημα. Άρα όλα αυτά μας οδήγησαν στην κρίση. Να σημειώσω επίσης ως παρένθεση ότι ενώ η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη νωρίτερα, ποτέ, και είχε γίνει ονομαστική σύγκληση, ποτέ η χώρα δεν προχώρησε σε πραγματική σύγκληση. Ναι. Έτσι τα προβλήματα ήρθαν συσσωρευμένα. Τώρα, από τη στιγμή που η Ελλάδα αναγκάστηκε να προσφύγει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και ήρθε η Τρόικα, εφήρμοσε μια πολιτική η οποία θα έλεγα επιδείνωσε τα δεδομένα. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο φιλοσοφικό ζήτημα. Δηλαδή τα αποτελέσματα του μνημονίου δεν ήταν τα αναμενόμενα ή εφαρμόστηκε ένα μνημόνιο με λαθασμένους κατά την άποψη σας όρους. Εγώ πιστεύω ναι. Δηλαδή το θέμα της δημοσιονομικής εξυγένσης, ναι, συμφωνούμε. Το θέμα είναι πώς το κάνουμε, δηλαδή να μην πετύχει η εκχείρηση και ο ασθενής να πεθάνει. Υπό την έννοια ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα τη μεγαλύτερη της κρίσης, ίσως σίγουρα, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει πείνα σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Άρα αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αξιολογήσουμε. Τώρα, σε σχέση με την υπόθεση της Τρόικας, ξέρετε, όταν υπάρχει σε μια οικονομία, όταν αντιμετωπίζει ύφεση,
και πάμε με δρακόντια μέτρα λιτότητας και χωρίς αυτό που αποκαλείται ένα σχέδιο Marshall, τότε, τότε η μεγάλη ύφεση θα καταστεί μεγάλη κρίση. Τι εννοείται σχέδιο Marshall, δηλαδή πώς θα μπορούσε ένα σχέδιο όπως εκείνο που εφαρμόστηκε για την διάσωση, για την ανοικοδόμηση μάλλον της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ελλάδος? Το ερώτημα σας μας οδηγεί να πάμε να αξιολογήσουμε τη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μία νομισματική ένωση χωρίς να υπάρχει δημοσιονομική ένωση και χωρίς να υπάρχει και τραπεζική ένωση. Τώρα, οι διανοητές και οι πολιτικοί οι οποίοι οδήγησαν την Ευρώπη, σωστά την οδήγησαν στην νομισματική ένωση, δεν υπελόγισαν το γεγονός ότι σε μία μεγάλη κρίση θα απαιτείται και δημοσιονομική στήριξη. Δηλαδή όταν μια χώρα δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, υπάρχουν ήδη προβλήματα και έρχεται να επιβληθεί δρακόντια λιτότητα με περικοπές δαπανών και ταυτόχρονα ψηλότερες φορολογίες. Ποιος θα είναι το αποτέλεσμα? Σε αυτό προειδοποίησαν διάφορες σχολές σκέψης και οι Αμερικανοί αυτό το πράγμα. Μια στασιμότητα, έτσι. Μακάρι να τα στασιμότητα. Σαφής επιδείνωση. Δηλαδή, τώρα γίνεται μια συζήτηση και σε σχέση με την Κύπρο. Η Κύπρος ωφελείται υπό ποιαν έννοια? Ότι η Τρόικα έρχεται σοφότερη ή λιγότερο αρνητική σε σχέση με πριν 2-3 χρόνια. Διότι η εμπειρία της Ελλάδος και άλλες εμπειρίες δείχνουν ότι η φιλοσοφία της ως είχε οδήγησε σε κοινωνικό πόνο. Ναι. Και σε περισσότερα προβλήματα. Τώρα, ο προβληματισμός ο οποίος είχε αναπτυχθεί τα 2-3 χρόνια ήταν ότι πέραν της δημοσιονομικής εξυγένσης και σύγκληση και αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται και μια αναπτυξιακή δομή. Αυτή η συζήτηση σήμερα γίνεται. Ακόμα και η ίδια η Γερμανία, ακόμα και η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ έχει αναθεωρήσει αρκετές από τις απόψεις της. Το θέμα ήταν ότι το κόστος το κατέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, αλλά έρχονται και οι υπόλοιπες χώρες του Νότου να ζητήσουν μία στήριξη. Υπάρχει επίσης και το θέμα της αλληλεγγύης, το οποίο δεν υφίσταται σήμερα στην Ενωμένη Ευρώπη. Δηλαδή, ή μάλλον, για να είμαι ακριβής, δεν υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε. Υπάρχει ένα, εγώ θεωρώ το έλλειμμα αλληλεγγύης πολύ μεγαλύτερο από τα δημοσιονομικά ελλείμματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες. Δηλαδή, θεωρείτε ότι οι Γερμανοί προσπάθησαν απλώς να υπερασπιστούν τα ιδιαίτερα τους συμφέροντα χωρίς να δώσουν τόσο μεγάλη έμφαση στο ενωσιακό οικοδόμημα, έτσι? Κοιτάξτε, νομίζω η αλήθεια είναι πολύ πιο πολύπλοκη. Δίνουν έμφαση στο ενωσιακό οικοδόμημα, αλλά νομίζω είναι θέμα πολιτικής και οικονομικής θεώρησης. Αν πάρουμε το παράδειγμα και το υπόδειγμα των ΗΠΑ, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν την κρίση, τη μεγάλη κρίση του 1930, είχαν ακολουθήσει μια επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική. Το ίδιο έκαναν και τώρα, η πρόσφατη κρίση. Δηλαδή, αν πάμε να δούμε με την άνοδο του Πρόεδρου Ομπάμα την πρώτη φορά το 2008, είχε ακολουθηθεί μια επεκτατική πολιτική, η οποία περιόρισε το κόστος, το κοινωνικό. Ναι. Δηλαδή, όταν είχε αναλάβει, ήταν διψήφιος αριθμός της ανεργίας. Με την εκλογή του ήταν γύρω στο 7,5%. Δηλαδή, είχαν γίνει ουσιαστικά βήματα πρώτου. Άλλη ιστορική εμπειρία των ΗΠΑ, άλλη της Γερμανίας. Η Γερμανία, επειδή είχε την εμπειρία του Μεσοπολέμου, όπου τα ψηλά ελλείμματα και ο ψηλός πληθωρισμός οδήγησαν σε μια κατάσταση τεραστίων προβλημάτων στη Γερμανία, η οποία ήθελε μια νέα προσέγγιση και ούτω καθεξής, και αυτό συνδέθηκε και με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Αν θέλετε, είναι και η γερμανική πειθαρχία και ούτω καθεξής. Οι Γερμανοί έχουν μια άλλη στάση ζωής, άλλη στάση φιλοσοφίας πάνω στα οικονομικά. Προσωπικά πιστεύω ότι ενώ η αρχή της δημοσιονομικής εξυγένσης είναι πολύ σημαντική, το θέμα είναι, δηλαδή δεν είναι το τέλος του κόσμου αν πέρα ή περισσότερα χρόνια. Παρά λιγότερα. Δηλαδή, στην περίπτωση της Κύπρου, που μας ήρθε η Τρόικα με 3 χρόνια, η κυβέρνηση καλώς εξασφάλισε και 4ο χρόνο. Θα ήταν ακόμα καλύτερα αν εξασφαλίζαμε αυτό το πρόγραμμα να διαρκέσει, ας πούμε, 5 χρόνια. Ή ακόμα και 6. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Διότι οι μειώσεις των δαπανών και η άνοδος της φορολογίας δεν θα ήταν όπως έχουν σήμερα. Πιστεύω ότι
Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια τέτοια οικονομική πορεία, ούτως ώστε η σύγκληση, αν θέλετε, η εξυγίανση να είναι σταδιακή και με τρόπο που να μην μπούμε σε μια σοβαρή ύφεση. Διότι όταν έχεις μια σοβαρή ύφεση, ελοχεύει ο κίνδυνος όχι μόνο να υπάρχει κοινωνικός πόνος, αλλά να μην έχει αντίκρισμα. Υπό ποια έννοια, όταν σε ρυκνώνεται το καθάριστο εθνικό εισόδημα, τα φορολογικά έσοδα, παρά την άνοδο των φόρων, θα μειωθούν. Άρα μπορεί να ελοχεύει ο κίνδυνος να εξέλθει μια χώρα, να έχει ένα μνημόνιο και να εξέλθει με χειρότερους δημοσιονομικούς δείχτες και χειρότερους κοινωνικούς δείχτες. Και αυτό θα πρέπει, και αυτό το τονίσαμε στη συζήτηση που είχαμε σε εκείνη την ημερίδα, αλλά και όχι μόνο σε εκείνη την ημερίδα, αλλά και γενικότερα, το τονίσαμε, ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθηθεί μια πολιτική, δηλαδή να μην περιοριστούμε, να μην κλειδωθούμε μόνο στις πρόνοιες του μνημονίου. Μάλιστα. Και να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε μια πορεία, ούτως ώστε να φύγουμε από την κρίση και την οδύνη του τελευταίου. Αυτό που λέτε είναι, νομίζω, είναι το κλειδί για πολλά ζητήματα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Θα ήθελα πρώτα, για χάρη της δομής της συζήτησης μας, να κλείσουμε το θέμα της Ελλάδος. Έχουμε στην Ελλάδα ένα τεράστιο χρέος, το οποίο φαίνεται ότι δυσκολεύεται να καταστεί βιώσιμο. Εχθές έγινε μια νέα υποβάθμιση από το Standard & Poor's. Η Ελλάδα υποβαθμίστηκε σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας. Ταυτόχρονα, για να φτάσουμε εδώ που είμαστε και να συζητάμε ακόμα τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, έχει μεσολαβήσει ένα κούρεμα. Θα έρθει για άλλο κούρεμα. Αυτό το κούρεμα που έγινε εν τέλει, σε τι χρησιμεύσε? Κοιτάξτε, ήταν μείωση του χρέους της Ελλάδας. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε, κοιτάξτε, αν υπολογίσουμε ότι δόθηκα στην Ελλάδα μέχρι τώρα, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, γύρω στα 600 με 700 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι μεγάλο ποσό. Αγκύρω το οποίο θα έλεγα ότι με μια διαφορετικά δομημένη πολιτική νομίζω ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή προσωπικά πιστεύω, αν στην Ελλάδα σήμερα, παρά το έλλειμμα, υπάρξει μείωση φορολογιών, θα έχουμε αύξηση φορολογικών εσόδων. Διότι θα ανασάνει η οικονομία και θα πάρει μπρος. Άρα και αυτά είναι μαθήματα για εδώ κάτω. Έχω δει το μνημόνιο, έχω δει και συνεχίζω μαζί με συνεργάτες να το επεξεργαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Από πλευράς κατευθυντηρίων γραμμών υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Τα λέγαμε και εμείς ούτως ή άλλως. Δηλαδή ότι το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να χαμηλώσει. Ότι τα συνταξιδοτικά σχέδια θα πρέπει να επαναξιολογηθούν, να είναι και πιο αποδοτικά και πιο δίκαια. Ότι θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Όλα αυτά δεν διαφωνούν. Το θέμα ήταν ότι νομίζω θα ήταν πιο καλύτερα αν είχαμε μεγαλύτερη επιμήκυνση αντί 3 χρόνια που είπαν η κυβέρνηση και έπτυξε 4, να είχαμε πάει τουλάχιστον στα 5. Το άλλο το πράγμα το οποίο πρέπει να δούμε, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να μην την φορτωθεί όλη ο πολίτης, υπό την έννοια το δημόσιο. Εδώ πέρα θα ήθελα να πω το εξής, και είναι πολύ σημαντικό να κατανοηθεί. Όταν έγινε το κούρεμα του ελληνικού χρέους, οι κυπριακές τράπεζες έχασαν περίπου 4,5 με 5 δις. Μάλιστα. Αυτό είναι τεράστιο ποσό. Δεν είναι μόνο η ζημιά των τραπεζών, είναι και μεγάλο μέρος του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος της Κύπρου, γύρω στο 25%. Και αυτό είναι χωρίς προηγούμενο. Έγινε κακή διαχείριση εκεί. Πιστεύω δεν αντιλήφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το τι γινόταν. Δεν υπήρχε επίσης συνεννόηση μεταξύ εκείνου και του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Ο διοικητής λέει ότι είχε προσπαθήσει να ενημερώσει ανεπιτυχώς. Ναι, είναι, ξέρετε, είναι αυτά τα οποία. Άρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Όχι πως η Κύπρος θα έρθει βέτο στο κούρεμα του ελληνικού χρέους, αλλά θα γινόταν προσπάθεια με τρόπο ούτως ώστε να εξασφαλίσει η Κύπρος κάποια ωφέλη, υπό την έννοια, αν θέλετε, κάποιες εξαιρέσεις, αν θέλετε, κάποιες ζημιώσεις. Αλλά ο τρόπος που έγινε, χωρίς καν συζήτηση, δείχνει, αν θέλετε, το γεγονός ότι υπήρχε μία ηγεσία η οποία δεν χειρίστηκε το όλο θέμα σοβαρά, εμπολίζει ότι δεν κατανοούσε τα δεδομένα. Ναι. Και αυτό, και
στη σημερινή εποχή, όταν δεν κατανοούνται κάποια δεδομένα, υπάρχει βαρύ κόστος. Δύο λόγια, αν θέλετε. Γνωρίζω ότι δεν είστε, οι προσεγγίσεις σας είναι, είναι επιστημονικές. Αλλά σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, η πολιτική χρειάζεται επιστημονική παρέμβαση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα δεδομένα. Η πολιτική όμως είναι που λαμβάνει τις αποφάσεις. Θα ήθελα δύο λόγια για το προχθεσινό διάγγελμα του Προέδρου. Κοιτάξτε να σας πω το εξής. Επειδή υπάρχει διαζύγιο στην Κύπρο μεταξύ επιστημονικής προσέγγισης και πολιτικής πράξης, δεν σημαίνει ότι έτσι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Και δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η ορθή πραγμάτων. Για να το ξεκαθαρίσω. Συμφωνώ. Δηλαδή, αν υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι εκεί στο σιρτάρι. Εγώ πιστεύω πρέπει να υλοποιηθεί. Τώρα, είναι θεμητό. Δηλαδή, όταν υπάρχουν διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις. Δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια, αν θέλετε, μία μόνο προσέγγιση. Ας υπάρχει η σύνθεση ιδεών, ας υπάρχει η ανταλλαγή απόψεων και ας επικρατήσει. Έχετε μιλήσει πολύ. Έχετε μιλήσει και έχετε γράψει πολύ για αυτό το θέμα. Ναι. Τώρα, σε σχέση με τον Γκέρμαν, ακούσαμε πράγματα, δεν άκουσα κάτι νέο, ότι φταίνει οι τράπεζες. Δηλαδή, ο τραπεζικός τομέας, ότι υπάρχουν ευθύνες και στην κεντρική τράπεζα και στις τράπεζες, αυτό είναι γεγονός. Όμως δεν ευθύνονται μόνο οι τράπεζες. Βαρύνεται και η ίδια κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε το Μαρί. Όταν έγινε η τραγωδία, δόθηκε περισσότερη έμφαση στην τραγωδία με την απώλεια ζώων. Κατανοητό. Αν δούμε την οικονομική διάσταση του τι συνέβηκε, ήταν ότι υπήρχαν ζημίες γύρω στα 2 δισεκατομμύρια και ταυτόχρονα η άνοδο του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία οδήγησε σε ψηλότερα κόστη και άρα χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα σε πολλές υπηρεσίες και τομείς της οικονομίας. Μετακυλήθηκε στους πολίτες και στις υπηρεσίες. Άρα αυτή η ζημιά και το κούρεμα, αυτά μόνο είναι σχεδόν το μισό ΑΕΠ. Αυτού ποιου ευθύνες είναι. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Τώρα, και επίσης κάτι άλλο. Θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κυπριακού δημόσιου βίου τον λαϊκισμό. Κοιτάξτε, εγώ θυμάμαι από το 2008 μιλούσαμε για την επερχόμενη θύελλα, όταν λέγαμε ότι έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο δημοσιονομικό τομέα, είχαμε ακούσει την ταμπέλα του νεοφιλελεύθερου. Ούτε έναν αληθέστερο. Εκείνο το οποίο έλεγα είναι ότι δεν μπορεί σε μια οικονομία η οποία εισέρχεται σε ύφεση να υπάρχει, να καλπάζει η άνοδος του κρατικού μισθολογίου και των συναφών μισθολογίων σε μικροτυπούς οργανισμούς με διψήφιο αριθμό. Ναι. Αυτά, ο λογαριασμός έρχεται τώρα. Όπως επίσης και το άλλο το θέμα, ότι στην Κύπρο εμπολής υπήρχε και υπάρχει ακόμα θεσμοθετημένη ανισότητα. Πάρτε τα σχέδια συντάξεων. Όπου μεταξύ άλλων στον ιδιωτικό τομέα οι αποκοπές ήταν της τάξης του 7%, στον δημόσιο τομέα λίγο πιο ψηλά από το 3%, λιγότερο από τα μισά δηλαδή, όμως τα ωφελήματα στον δημόσιο τομέα, τα συνταξιδοτικά, ήταν διπλάσια και τριπλάσια από τον ιδιωτικό τομέα και υπήρχαν διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού τους. Αυτή η κατάσταση, αυτό το πράγμα υπάρχουν ευθύνες. Εγώ δεν λέω ότι φταίει η νυν κυβέρνηση μόνο για αυτό το πράγμα. Αυτό διονύστηκε. Αυτό το πήρε από προηγούμενες καταστάσεις, αλλά είναι ευθύνες ολόκληρου του πολιτικού οικονομικού συστήματος και του κοινωνικού συστήματος, διότι εμείς και εγώ προσωπικά και ως κέντρο τα λέγαμε αυτά τα πράγματα πριν αλλάξουμε αιώνα, τον καιρό των παχιών αγελάδων. Αλλά όταν τα πράγματα πάνε καλά και υποδείξουμε κάποια προβλήματα ότι θα τα βρούμε στην πορεία του χρόνου, είναι και ανθρώπινη φύση να μην διαταραχθεί οτιδήποτε. Σήμερα διαβόμαστε τους πικρούς καρπούς της απραξίας, της επιπολαιότητας, της απρονησίας. Ναι. Και της κατάχρησης και της πολιτικής, αν θέλετε, και της διαπλοκής της πολιτικής, ή μάλλον της εμπλοκής της πολιτικής στην οικονομία. Δεν ήταν τόσο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο βαθμός διαπλοκής όσο υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι περισσότερο εμπλοκή, άμεση εμπλοκή. Κοιτάξτε, αυτό να το δούμε ως αποτέλεσμα έρευνας. Δεν θα βιαστώ να πω οτιδήποτε άλλο. Εκείνο όμως που θέλω να πω, δεν θέλω να δώσω, παρά τα προβλήματα, θέλω να δώσω και ένα αίσθημα συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι μπορούμε σίγουρα να αποφύγουμε την κατάσταση η οποία υφίσταται στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή,
η νέα κυβέρνηση μπορεί να είναι σε θέση να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της Λευκωσίας και προς τα έσω και προς τα έξω και να απαιτήσει κάποιες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, σε σχέση και με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του κουρέματος, ότι ήταν άδικο να το απομισθούν οι πολίτες με τον τρόπο που απομίστηκαν. Παρά το γεγονός ότι τότε δεν υπήρχε καμία αντίδραση, ότι μέρος αυτού να πάει απευθείας, να μην λογιστεί στο δημόσιο χρέος, αν θέλετε σε κάποια στιγμή να απαιτηθεί και κούρεμα αυτού του ποσού. Ένα αυτό το κρατούμενο. Και δεύτερο, επειδή η πολιτική που θα ακολουθείτε δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα του μνημονίου, δηλαδή μπορούμε να έχουμε και εμείς άλλες πρωτοβουλίες. Ναι. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ναι. Θεωρείτε ότι το μνημόνιο μπορεί ή θα μπορούσε, γνωρίζοντας την εξέλιξη των πραγμάτων από το περασμένο καλοκαίρι, να είχε ουσιαστικά καλύτερους όρους πέραν του θέματος της επιμήκυνσης. Και μπορεί από τούδε και στο εξής κάποια... Διότι, ξέρετε, κάποια πράγματα αρχίσαν και βγαίνουν στην φόρα και πολίτες οι οποίοι επηρεάζονται αρχίζουν να διαμαρτύρουν. Κοιτάξτε, οι διαμαρτυρίες δεν διαφοροποιούν τα δεδομένα. Συμφωνώ. Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί τα δεδομένα είναι η σκληρή δουλειά και η πολιτική. Έτσι, η πολιτική με την πραγματική έννοια του όρου. Όχι όπως την γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, τι εννοώ. Όταν υπάρχουν πιστικά επιχειρήματα για συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις, δηλαδή άλλο είναι να τηρηθεί το πνεύμα του μνημονίου που κατευθυνόμαστε προς την δημοσιονομική εξυγένση, και άλλο είναι να τηρούμε και το γράμμα. Δηλαδή, είναι πιστεύω εφικτό να προβούμε σε κάποιες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, αν εμείς, και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να εξαντληθεί η οικονομική πολιτική μόνο στα του μνημονίου, πρέπει να έχουμε και εμείς άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, αν πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Κοίταξε, αν έχουμε αυξημένες επενδύσεις και αν αρχίσει να υπάρχει κινητικότητα νωρίτερα, θα μπορούμε να πάμε να πούμε, εφόσον η κοινωνία κινείται με τον τρόπο που κινείται και εμείς θέλουμε να πάμε σε κάποιους δείχτες που είναι αμοιβαίως αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές, έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε να επανεξετάσουμε κάποια μέρη του μνημονίου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εκτός από αυτό που έχω αναφέρει για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το μνημόνιο προνοεί επιπρόσθετες δαπάνες το 2014. Επιπρόσθετες μειώσεις δαπανών το 2014. Αποκοπές μισθών κτλ. Εγώ διαφωνώ με αυτή την τακτική. Υπό ποια έννοια. Δηλαδή, αν ήταν να το δεχθούμε, θα ήταν προτιμότερο να είναι βαθύτερες οι αποκοπές το 2013 και να δοθεί κάτι πίσω το 2014 για να τονωθεί η οικονομία. Δηλαδή, αν θα είσαι σε ύφεση και θα πάνε να πάρεις κι άλλους, να μειώσεις άλλο την αγοραστική δύναμη, αυτό δεν είναι σωστή οικονομική πολιτική. Είναι λογιστική προσέγγιση. Άρα, ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε στην πορεία του χρόνου είναι τι μπορούμε να διαπραγματευτούμε ή να ζητηθεί. Και έχω την αίσθηση ότι ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορεί να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί, διότι η νέα κυβέρνηση θα έχει φορτωθεί αυτό το βαρύδι από την προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα η νέα κυβέρνηση νομιμοποιείται ακόμα και να υπάρχει δέσμευση από τώρα. Να έχει μια διακριτική ευχέρεια. Και επίσης κάτι άλλο, βλέπουμε ότι η ζωή δεν είναι στατική. Συμφωνούμε κάτι, εντάξει, τηρούμε την φιλοσοφία των συμφωνηθέντων, αλλά στην πορεία του χρόνου μπορούμε επιμέρους ζητήματα, τα οποία είναι επιμέρους, μικρές διαφοροποιήσεις να κάνουν μικρά βήματα, να κάνουν πολύ μεγαλύτερο καλό. Αυτό είναι σημαντικό. Και κάτι άλλο, να σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Ποιος μας σταματά να προχωρήσουμε σε μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση. Όπως έχει το φορολογικό σύστημα σήμερα, είναι στρεβλό, έχει πολλές στρεβλώσεις. Δηλαδή, το φορολογικό σύστημα δεν αντιμετωπίζει το ίδιο κάποιον, για παράδειγμα, που είναι 40 χρονών και δεν έχει οικογένεια, με έναν άτομο που είναι 40 χρονών και έχει 2 ή 3 ή 4 παιδιά. Αντιμετωπίζει το ίδιο. Το ίδιο, βέβαια. Αυτό το πράγμα είναι εξωφρενικό. Τώρα, είναι άλλη υπόθεση πώς θα καταλήξουμε εδώ πέρα. Αλλά μια φορολογική μεταρρύθμιση
Δεν σου απαγορεύει το μνημόνιο να την κάνεις. Τώρα, αν θα κοστίσει περισσότερο, αν αυτό συνεπάγεται πόρους, το κατανοώ, αλλά νομίζω ότι τέτοια στοιχεία ελαφρύνουν και τα κοινωνικά προβλήματα, ελαφρύνουν το βάρος και ταυτόχρονα ενισχύουν και την αγοραστική δύναμη νοικοκυριών τα οποία θα οθήσουν προς την ανάπτυξη. Και κάτι άλλο, πάμε και στην ενεργειακή κατάσταση. Εκεί πρέπει να επισπευθούν έργα, ούτως ώστε να υπάρξουν επενδύσεις. Σύμφωνα με το μνημόνιο αναμένεται αναθέρμανση της οικονομίας και έξοδος από την κρίση το 2014, το δεύτερο εξάμεινο του 2014. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να πολιτευτούμε με στόχο τον τερματισμό της κατηφορικής πορείας μέσα στο 2013. Α, πιο νωρίς. Βέβαια. Αυτό πιστεύω θα είναι το μεγάλο στοίχημα. Εγώ με τις άποψεις ότι η Κύπρος, επειδή είναι και μια μικρή οικονομία και τα ποσά για τα οποία μιλούμε για να εκταμιευθούν για τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας είναι αστεία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά μεγέθη. Είναι μικρά μεγέθη. Άρα αυτό ξέρετε, με αυτό επειδή συμφωνώ, να σου πω το εξής. Ξέρετε, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, δηλαδή τρόικα με τεχνοκράτες της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών κυρίως, ή αν θέλετε και κάποιων άλλων υπηρεσιών σημαντικών, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι το τεχνοκρατικό επίπεδο. Η άλλη διάσταση είναι η πολιτική διάσταση, που είναι θέμα του αρχηγού ενός κράτους που συνομιλεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ψηλά ιστάμενα άτομα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θέλετε και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Καλός ή κακός. Πραγματικότητα ήταν ότι ο απερχόμενος πρόεδρος είχε χάσει την αξιοπιστία του πολύ πριν την εκδήλωση της κρίσης. Ναι. Πιστεύω μια νέα κυβέρνηση με μια νέα αρχή λόγω εξορισμού για διάφορα πράγματα. Δηλαδή υπήρξαν πολλές... Λόγω διαφορών χειρισμών και διαφορών... δηλαδή υπήρξαν και, και πολλές φορές ατυχείς προσεγγίσεις, δηλώσεις και ούτω καθεξής. Έχασε έτσι και σε επικοινωνιακό επίπεδο την αξιοπιστία πρόεδρος, διότι κάπου προέβαινε σε δηλώσεις και τοποθετήσεις. Αλλά η ουσία είναι ότι... Δεν είναι τη τώρα να πούμε γιατί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Γιατί ο απερχόμενος πρόεδρος είχε χαμηλή αξιοπιστία εντός και εκτός. Για εντός το γράφουν και δημοσκοπήσεις, για εκτός όταν συζητήσεις σε διάφορα κέντρα σκέψης, σε δημοσιογραφικούς κύκλους, σε πολιτικό επίπεδο, αυτό είναι προφανές. Η ουσία είναι ότι εξορισμού, οποιαδήποτε και να είναι η νέα κυβέρνηση, θα έχει κατά τη δική μου άποψη αυξημένη προοπτική, καλύτερη προοπτική. Και νομίζω κάτω από αυτά τα δεδομένα, όσο πιο ψηλή είναι η αξιοπιστία του επόμενου Προέδρου, τόσο καλύτερο θα είναι για την Κυπριακή Δημοκρατία να μπορέσει να ζητήσει διαφοροποιήσεις, να ζητήσει την αλληλεγγύη και ούτω καθεξής. Άρα, έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι κινήσεις σε πολιτικό επίπεδο που θα γίνουν εδώ κάτω, κινήσεις σε οικονομικό επίπεδο το οποίο θα διαφοροποιήσει δεδομένα, νομίζω ότι μπορούν να έχουν μια διαφορά. Να σταθώ για λίγο στο θέμα των επενδύσεων το οποίο έχετε θίξει. Γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για να προσελκυθούν κάποιες επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν απέφεραν καρπούς. Θυμόμαστε όλοι την κινέζικη επένδυση στο αεροδρόμιο, το Κατάρ, όλα αυτά. Τώρα, ευρισκόμενοι εντός μνημονίου και εν καιρό κρίσης, η Κύπρος πόσο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός είναι? Κοιτάξτε, η αξιοπιστία της Κύπρου ως εν δυνάμει περιφερειακό και διεθνές οικονομικό κέντρο επλήγει κατά τα τελευταία χρόνια. Επλήγει και από την κρίση και από το τραπεζικό πρόβλημα, αλλά είχε προβλήματα και από το γεγονός ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν τέτοια που δεν ενθάρρυνε ξένους επενδυτές. Δηλαδή, όταν από πλευράς
αρκετών κυβερνικών αξιωματούχων περιλαμβανομένων και του ίδιου του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ξέρεις, μιλούσαμε συνέχεια για κλέφτες και των αγορών και τα λοιπά. Ξέρετε, αυτά τα δεδομένα δεν ενθαρρύνουν ξένους επενδυτές να έρθουν στον Κύπρο. Άρα θεωρώ ότι θα υπάρχει αναστροφή του επενδυτικού κλίματος από την επαύριο των επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Και σε ποιους τομείς βλέπετε ότι θα μπορούσε να ποντάρει η κυπριακή οικονομία για να πετύχει ένα επενδυτικό ρεύμα που θα βελτιώσει την κατάσταση? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι τομείς τους οποίους θα πρέπει να εμβαθύνουμε και να διαφοροποιήσουμε. Ο τουρισμός πάντοτε είναι πυλώνας. Θα πρέπει να δούμε και άλλες μορφές τουρισμού πέραν του τουρισμού που ξέραμε μέχρι τώρα του καλοκαιριού. Θα πρέπει να δούμε, αν θέλετε, συνεδριακών τουρισμών, ιατρικών τουρισμών, εκπαιδευτικών τουρισμών, συνεδριακών τουρισμών, αθλητικών τουρισμών. Αυτά χρειάζονται υποδομές, προσπάθειες και ούτω καθεξής. Δεύτερον, εκείνη η προσπάθεια που λέγαμε για ιατρικών και ακαδημαϊκών κέντρων εδώ και χρόνια κτλ. Αυτό που ήταν όνειρο θερινής, που έχει καταντήσει να είναι όνειρο θερινής νυχτός με την ακολουθούμενη πολιτική μέχρι τώρα, και εδώ πρέπει να γίνουν κάποιες τομές να επαναφέρουμε την προοπτική. Το άλλο το θέμα είναι μετά τα ενεργειακά. Είναι και το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η ενεργειακή προοπτική με το φυσικό αέριο. Άρα νομίζω υπάρχουν τομείς στους οποίους μπορούμε να κυνηγήσουμε, και επίσης κάτι άλλο το οποίο θέλω να θίξω είναι το θέμα της νοοτροπίας. Ναι. Εδώ και χρόνια είχαν καλλιεργηθεί νοοτροπίες οι οποίες δεν ενθάρρυναν τη δημιουργικότητα. Δηλαδή υπήρχε μεταξύ άλλων η έννοια της εξασφάλισης της απασχόλησης είτε στο δημόσιο είτε ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε στον τραπεζικό τομέα. Υπήρχε η νοοτροπία του εύκολου κέρδους, του σύντομου κέρδους, και αυτό, ξέρετε, δημιουργά καταστάσεις. Η υποβάθμιση του εργασιακού ήθους. Ναι. Αυτά θα πρέπει να τα επαναξιολογήσουμε. Έχετε πολλές φορές γράψει, αλλά και σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις σας μιλήσει για την ανάγκη αλλαγής υποδείγματος. Θεωρώ ότι μόλις τώρα έχετε αναφερθεί σε μια αλλαγή, σε ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ του πολίτη και του κράτους, σε μια νέα σχέση μεταξύ του πολίτη και του κράτους. Στο νέο υπόδειγμα περιλαμβάνεται και κάτι που θεωρώ ουσιαστικής σημασίας, το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θα περιλαμβάνει είναι και θεσμοί, και αυτό η συμφωνία που λέτε μεταξύ πολιτών και κράτους, αλλά και υπάρχει και ο έγγραφος νόμος, μεταξύ των οποίων υπάρχει και το στοιχείο της αλληλεγγύης, της νοοτροπίας, ότι πολλές φορές για να προωθηθούν ατομικά συμφέροντα και ατομικές επιδιώξεις θα πρέπει να δούμε και το συλλογικό καλό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα επαναχτίσουμε. Είναι και αυτή η νοοτροπία την οποία έχετε αναφέρει πραγματικά αδιέξοδη και καταστροφική? Δηλαδή απορώ πώς και όλος αυτός ο κόσμος, όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας όλα αυτά τα χρόνια με τη λογική της υπερφόρτωσης του κρατικού προϋπολογισμού και η πολιτική φυσικά, έτσι, διότι η πολιτική ήταν που ανακύκλωνε αυτή την κατάσταση, χρησιμοποιώντας το κρατικό μισθολόγιο ως μέσο επίτευξης πολιτικών κερδών, τους διορισμούς, σε επιδοματικές πολιτικές, σε τομείς που δεν χρειάζονταν κτλ. Είναι ριζωμένο βαθιά αυτό το πράγμα, και όταν μου λένε, όταν ακούω να μιλάνε για την κυπριακή επιχειρηματικότητα που θα αλλάξει τα πράγματα, εγώ προσπαθώ να την δω που υφίσταται αυτή η επιχειρηματικότητα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Την είδαμε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τώρα με όλη αυτή την ριζωμένη νοοτροπία του κρατισμού, το να τα περιμένω από το κράτος, πώς μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό? Κοιτάξτε, πολλές φορές οι περιστάσεις οδηγούν σε διαφοροποιήσεις. Δηλαδή για χρόνια τώρα το Κυπριακό κράτος αλλά και τα πλήστα νοικοκυριά ζούσαν πέραν των δυνατοτήτων τους, αγνοώντας ένα προγραμματισμό για την επόμενη μέρα. Κάποια στιγμή, όταν υπάρχει πίεση εξορισμού, γίνεται ο προβληματισμός πώς θα επιληθούν συγκεκριμένα προβλήματα και πώς στα πλαίσια ενός νέου οδικού χάρτη θα γίνουν νέες προσεγγίσεις. Πιστεύω, και το έχει αποδείξει ο Κύπριος στο παρελθόν, ότι
μπορεί να πετύχει θαύματα κάτω και από αντίξεις συνθήκες. Δηλαδή το κρύο ντουζ της κρίσης και του μνημονίου, του επερχόμενου μνημονίου, θεωρείται ότι θα μας συνεφέρει. Κοιτάξτε να σας πω, πολλές φορές σε διάφορες ημερίδες και συνεδρίες, αν θέλετε, στο κέντρο ερευνών, στο πανεπιστήμιο μας, πολλές φορές είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα, ακόμα και το καιρό των παχιών αγελάδων. Ναι. Και λέγαμε ότι αν δεν συμβεί το Α και το Β, σίγουρα θα πάμε στην κρίση. Το λέγαμε και μας θεωρούσαν υπερβολικούς. Ταυτόχρονα προσπαθούσαμε να περάσουμε το μήνυμα για κάποιες αλλαγές. Και εκείνο το θυμάμαι, αρκετοί από τους φιλοξενούμενους μας και ενδιαφερόμενοι πολίτες αλλά και επιστήμονες είχαν θέσει το εξής θέμα, ότι η ανθρώπινη φύση είναι τέτοια που δεν διαφοροποιούνται οι καταστάσεις και οι συμπεριφορές εκτός όταν υπάρχει μια κρίση εν όψη. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πείσουμε, δεν καταφέραμε να επηρεάσουμε το μήνυμα ότι να γίνουν αλλαγές πριν να φτάσουμε στην οδυνηρή ώρα για να αποφύγουμε αυτή την κρίση, δηλαδή για να μην πονέσουμε. Και νιώθω ότι ένας από τους λόγους που αυτό δεν έγινε εφικτό, πιστεύω έχει να κάνει και με τον λαϊκισμό. Και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, εάν ένας υπεύθυνος ηγέτης νιώθει ότι η διόρυση μιας κατάστασης θα οδηγήσει έναν λαό σε μια μεγάλη κρίση, αλλά προτιμήσει να συνεχίσει μια πορεία η οποία θα οδηγήσει στο βάθρο, ή ακόμα να ενισχύσει τη ροπή η οποία επισπεύδει την κρίση, αυτό είναι ανεύθυνο. Αλλά και οι πολίτες με τη δική του, και έρχομαι και στις ευθύνες των πολιτών, πρέπει να έχουν και καλύτερη ενημέρωση και να έχουν και να κάνουν και καλύτερες επιλογές. Διότι στο κάτω-κάτω είμαστε μια δημοκρατική χώρα, δεν μας επιβάλλονται οι ηγέτες. Οι πολίτες θεωρώ ότι δεν έχουν πλέον ελαφρυντικά. Εμείς οι πολίτες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν έχουμε ελαφρυντικά στο να παρασυρώμαστε από τις όποιες λαϊκιστικές προσεγγίσεις. Νομούμε ότι πλέον υπάρχει ένας υψηλός δείχτης μόρφωσης στην Κύπρο. Θα έπρεπε όλοι να είχαμε την δυνατότητα να μετέχουμε τον κοινό ως πολίτες και όχι ως απλοί ακόλουθοι. Και είναι εδώ που ο πολίτης, εγώ θεωρώ ότι αντικαθιστά τον λαό. Η ανάγκη του να υπάρχει η έννοια του λαού ακυρώνεται από την ύπαρξη του πολίτη, του ατόμου δηλαδή που μετέχει ως τέτοιο. Κοιτάξτε, θα έλεγα και κάτι άλλο. Ότι αν δούμε τον δημόσιο βίο, την πολιτική ζωή, αν δούμε το θέμα ηγεσίας ή διεύθυνσης σε μεγάλους οργανισμούς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, θα δούμε ότι εν πωλής υπάρχει μια μετριότητα. Δηλαδή, πάω και γιατί το λέω. Πολλές φορές και ιδίως από πλευράς κυβέρνησης λέγεται ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα του διεθνούς καπιταλισμού. Μα εγώ διαφωνώ. Ναι. Η κρίση στην Κύπρο, υπάρχει κρίση ευρύτερη, ναι, αλλά η κρίση στην Κύπρο είχε να κάνει με αποφάσεις καινοτροπίες εδώ κάτω. Δηλαδή, αν ξοδεύει το κράτος συστηματικά περισσότερα, φταίει ο καπιταλισμός. Εάν, παραδείγματος χάρη, από πλευράς τραπεζών στην Κύπρο επεδείχθηκε μια συμπεριφορά, αν θέλετε, επιπόλαια, για να μην εκφραστώ με πολύ πιο σκληρότερους όρους, και αν δεν υπήρχε ο απαιτούμενος υποπτικός έλεγχος, φταίει ο καπιταλισμός. Και στη Δανία υπάρχει καπιταλισμός, αλλά κοιτάξτε εκεί τους δείχτες της χώρας αυτής και τους δημοσιονομικούς και τους ενεργείες και τα λοιπά. Άρα να δούμε πρώτα, να δούμε, ναι, η ευρύτερη κρίση επιδείνωσε τα δεδομένα. Αλλά έγινε συγχωρός αιτία. Εδώ κάτω. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και να προχωρήσουμε. Στο κάτω-κάτω πάντα θεωρούσαμε τους εαυτούς μας αποκομμένους από... Και επίσης κάτι άλλο, την πολιτική που περίπου νεοφιλελεύθερων προσεγγίσεων, δεν έχει εφαρμοστεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική στην Κύπρο τα τελευταία 4 χρόνια. Εκείνο που έχει εφαρμοστεί, υπάρχει κρατησμός στην Κύπρο. Έτσι, συμφωνώ.
να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Μάλιστα. Μας έχετε ζητήσει να σας απαλλάξουμε νωρίτερα λόγω κάποιων υποχρεώσεων σας, αν και θα θέλαμε να εξαντλήσουμε όλοι μας την ώρα, γιατί η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα επικοδομητική και ευχαριστή, θα το σεβαστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την συνομιλία αυτή και είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες και στο κέντρο ερευνών, αλλά και στα πλαίσια και άλλων ευκαιριών να αξιολογήσουμε και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, καθώς και άλλα που ενδιαφέρουν όλους μας. Σαφέστατα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και σας αγαπητοί ακροατές. Ραντεβού και πάλι μαζί την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Δεύτερη ανάγνωση. Μία εκπομπή διαλόγου και ανάλυσης πάνω σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και επιστημονικής φύσεως. Επιχειρεί να μεταφέρει την προσοχή πέραν από την δισεογραφική πτυχή της επικαιρότητας, αλλά και να αναδείξει σημαντικά θέματα κυπριακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Δευτέρα και Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Μιχάλη Κοντό.